Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι, η ώρα είναι 11:25 και έχουμε μαζί μας το τηλέφωνο το πρόεδρο της Ένωσης Μικρασιώτων Θήβας, τον κύριο Αποστολή Ταγδελένη. Καλημέρα κύριε Ταγδελένη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και με την ευκαιρία να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Νίκο και την Νικολέτα που γιορτάζουν σήμερα. Βεβαίως. Και σε σένα φίλε Νίκο. Ευχαριστώ πολύ Αποστολή. Είχατε μια πολύ ωραία εκδήλωση η οποία λέγεται Βάρβαρα. Προχθές. Ναι, λέγεται Βάρβαρα. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό το, για αυτή την αναβίωση αυτού του εθίμου. Λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι ένα αρχαίο ελληνικό έθιμο. Το λέω και αυτό, ναι. Γιατί η Ιωνία ήταν ελληνική. Ξημερώματα να ξεκινήσω και το έθιμο που αναβιώνουμε εμείς εδώ. Στις 4, παραμονή ή της Αγίας Βαρβάρας ή στις 4 ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, στα 3/4 των πόλεων της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες θυμούσαν την Αγία Βαρβάρα συνεχίζοντας αυτό το έθιμο, το αρχαιοελληνικό, την πανσπερμία. Έβραζαν δηλαδή σιτάρι με άλλους καρπούς, δημητριακά, σταφίδες και μυρωδικά, ανάβοντας φωτιές στα τρίστατα, αφού πρώτα τους ευλογούσαν για να είναι καλότυχοι και υγιείς, πίνοντας το χυμό από τους καρπούς αυτούς. Όπως έκαναν αιώνες πριν οι αρχαίοι προγονείς τους που εγκαταστάθηκαν στην Ιωνική γη. Πολλές φορές βέβαια αυτό το έριχναν και τους μουλιασμένους καρπούς, το έριχναν και στα χωράφια τους που είχε ευλογηθεί από την Εκκλησία, το έριχναν και στα χωράφια τους για να έχουν καλές σοδιές. Η Αγία Βαρβάρα όμως εκείνη τη χρονική στιγμή, βοήθησε από τις μολυσματικές ασθένειες ο στρακιά, που έχει και σημαδάκια έτσι φακής, ναι. Και γι' αυτό από τα μόνα όσπρια που δεν μπαίνουν μέσα στο χυλό αυτόν είναι η φακή. Βοήθησε λοιπόν τους μικρασιάτες να ιανθούν από αυτή την μολυματική ασθένεια και από τότε ονομάστηκαν Βάρβαρα, προς τιμήν της Αγίας Βαρβάρας. Οι πρώτοι πρόσφυγες λοιπόν που ήρθαν στον συνοικισμό και εγκαταστάθηκαν έφεραν και αυτοί μαζί τους αυτό το έθιμο, τιμώντας την Αγία Βαρβάρα. Αλλά με την πάνω των χρόνων αυτό άρχισε και χανόταν. Ήρθε λοιπόν η Ένωση Μικρασιατών Θήβας και θέλοντας να μην χαθούν αυτά τα έθιμα, ναι. Που θυμίζουν τις ρίζες μας, μας ενώνουν και συνεχίζουν αυτόν τον πολιτισμό, και για ένα τη χρονιά φέτος αναβίωσε το έθιμο αυτό. Συνήθως γινόταν ξημερώματα στη Μικρά Ασία και στο συνοικισμό τα πρώτα χρόνια. Εμείς προσπαθώντας να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους εδώ, γιατί παραμονή της Αγίας Βαρβάρας συνήθως είναι και η μέρα, παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, και για να μην συμπίπτουν εκδηλώσεις προσπαθούμε να το αναβιώσουμε είτε παραμονή αν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, είτε ανήμερα όπως κάναμε και φέτος. Βέβαια φέτος δεν ανάψαμε τις φωτιές στην πλατεία που συνηθίζουμε, γιατί μας παρέσυραν οι μετεωρολόγοι και τα δημοσιογραφικά κείμενα που έλεγε για ραγδαία επιδείνωση του καιρού και για βροχές. Οπότε το κάναμε λοιπόν στην Μικρασιατική Εστία. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Φτιάχτηκαν από τις κυρίες που ασχολούνται με αυτό το έθιμο και φτιάχνουν τα βάρβαρα κάθε χρόνο, η Μαρία η Μίχα, η Χρυσάνθη η Κανέτη, η Βαγγελίτσα η Στρατέλου, και μαζί με τα γλυκά που φτιάχνουν τα μέλη του συλλόγου και τους λουκουμάδες ευχηθήκαμε μέλι και γάλα στη στράτα όλων μας, που είναι μια ευχή που δίνονταν και τότε και την προσπαθούμε να τη συνεχίσουμε και εμείς σήμερα. Από τους Μικρασιάτες, ναι. Σχετικά με άλλες εκδηλώσεις Αποστόλη που υπάρχουν μέχρι τέλος του χρόνου, κάτι προγραμματισμένο ακόμη από την Ένωση ή αργότερα μετά τις γιορτές? Προγραμματισμένο και άμεσα σχετικά είναι το θεατρικό εργαστήρι που ξέρεις ότι λειτουργεί στην Ένωση Μικρασιατών Θήβας εδώ και 2 χρόνια. Βέβαια υπήρχε θεατρική ομάδα, προϋπήρχε θεατρική ομάδα. Θα παρουσιάσει στις 14 Δεκεμβρίου στο ΣΦΕ ένα παραμύθι που το έχει γράψει μια συμπατριώτησά μας εδώ, η Λεμονιά Κουτσοβασίλη, το Χριστουγεννιάτικο γράμμα που έχασε το δρόμο. Αυτό είναι σε στίχους και μουσική του Σταμάτη του Μπρίκα, Θηβαίος και ο Σταμάτης ο Μπρίκας, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο γράμμα που πρέπει να βρει το δρόμο του σε μια ειρηνική χώρα,
ένας σοφός δήμαρχος και ένας καλός λύκος σε μια σπουδαία αποστολή. Αυτό είναι το σενάριο του θεατρικού δρόμενου. Ερωτάται λοιπόν αν θα καταφέρει ο ήρωας να βρει το θάρρος να ξεπεράσει τα εμπόδια, να νικήσει τους φόβους του, και όταν οι καλοί φίλοι, γιατί έχει νοήματα για τα παιδιά και για τους μεγάλους, για μας τους μεγάλους, όταν οι καλοί φίλοι στηρίζουν ένα τον άλλον, γίνονται και τα μεγαλύτερα θαύματα. Άρα λοιπόν, όταν μπορούμε και στηρίζουμε ένα τον άλλον, και είναι και μήνυμα για όλους μας, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα θαύματα. Το παραμύθι για τη δυσκολία της προσπάθειας είναι ένα παραμύθι για τη δυσκολία της προσπάθειας, για τη δύναμη και για το θάρρος, για την αγάπη και για την αλληλεγγύη, το σεβασμό και τη διαφορετικότητα. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Παίζουν ο Κώστας Βουδούρης, η Δήμητρα η Κουρή, η Λεμονιά η Κουτσοβασίλη, η Σαπφό η Μακρύ, ο Σταμάτης ο Μπρίκας, η Πέννη Πελώνη και ο Άγιος Βασίλης. Την ημερομηνία να πούμε πάλι. 14 Δεκεμβρίου θα γίνουν δύο παραστάσεις στις 5 και στις 7. Στο θέατρο ΣΦΕ, έτσι. Στο ΣΦΕ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα να πούμε, ήδη προλόγησες και όσον αφορά κάποια θεματικά εργαστήρια όπως είναι το θέατρο. Τι άλλα έτσι θεματικά εργαστήρια έχει η Ένωση Μικρακρατοσιατών? Έχετε πάρα πολλά. Η Ένωση Μικρακρατοσιατών θυμάζει λειτουργεί χορευτικά τμήματα 5 στον αριθμό. Mm-hmm. Για ηλικίες από νήπια, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο λύκειο και δύο ενηλίκων. Μάλιστα. Με αρκετές καλές παρουσίες που βγάζουν και την πόλη μας προς τα έξω, στην Πάρο, στην Ελευσίνα, στη Χαλκίδα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, μέσα από μια δράση που γίνεται στην πόλη μας, να φαίνεται και η πόλη μας προς τα έξω. Η προσπάθεια όλων μας είναι και αυτό, εκτός από το να αναδείξουμε τους μικρασιάτες της πόλης, στην πόλη, είναι να αναδείξουμε και τους θηβαίους μικρασιάτες έξω από τη Θήβα. Ναι, γενικότερα, ναι. Χοροδία, mm-hmm. Πολύ καλή χοροδία με την Ελένη τη Λαζάρου, ναι. Που κάνει φοβερή δουλειά. Την είχαμε δει και στο Αλάτι της Γης. Την είχατε δει στο Αλάτι της Γης. Και εσάς βέβαια όλους εκεί. Νίκο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την πόλη μας να αναδειχθεί πολιτιστικά και να δώσουμε και τη δυνατότητα στους συμπατριώτες μας να εκφραστούν μέσα από αυτό που τους αρέσει. Σε αυτούς που αρέσει το θέατρο, τον στο θέατρο, σε αυτούς που αρέσει η μουσική, το τραγούδι, ο χορός. Μάλιστα. Φέτος βέβαια έχουμε ξεκινήσει και ένα άλλο τμήμα της ζωγραφικής, mm-hmm. με την Λένα την Αγαπάκη, που γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και εκεί, για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Και εκεί η έδρα του τμήματος αυτού είναι το Καραμανόλιο με Κρασιατικό Κέντρο Τεχνών. Μάλιστα. Γενικότερα με αυτές τις εκδηλώσεις, με όλα αυτά τα θεματικά εργαστήρια, πώς θα το ασχολούνται? Εννοείς ποιοι απολαμβάνουν την μάθηση? Όχι, γενικότερα, ναι, έστω και έτσι όπως το είπες, ναι. Τα χορευτικά είναι πάνω από 100 άτομα. Η χοροδία είναι γύρω στους 30, δεν το είχα σκεφτεί να τα προσθέσω. Ναι. Το θεατρικό εργαστήρι που γίνεται φοβερή δουλειά και φέτος με την σκηνοθέτη και ηθοποιό την Δήμητρα την Παπακάρη έχει 40 άτομα στους ενήλικες και περίπου 50 παιδιά στα δύο τμήματα, το πιο μικρό και το μεγαλύτερο είναι από 25 παιδιά το τμήμα. Άρα περίπου 100 άτομα έτσι, προσφέρουν με το δικό τους τρόπο στον πολιτισμό και αυτά μέσα από την Ένωση Μικρασιατών Θήβας. Ναι. Και γενικότερα η Ένωση Μικρασιατών πόσα μέλη έχει έτσι σαν ένωση? Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής. Εγγεγραμμένα έχει 900 μέλη. Επειδή είναι δύσκολες συγκυρίες, γιατί εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπουμε, mm-hmm. ως μέλη. Ναι. Οικονομικά τακτοποιημένα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να είναι 30-40. Όταν γίνονται εκλογές όμως, γιατί αυτό είναι ένα δείγμα της ανταπόκρισης και της συμμετοχής, συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία 400 με 450 άτομα. Και αυτό που σου λέω είναι... Γιατί τόσο λίγα? Ακριβής. Γιατί κάποιοι ενδεχόμενα δεν έχουν αυτή την... Είναι προαπαιτούμενο καταρχήν να έχεις έστω και κατά 1/4 μικρασιατική καταγωγή. Και να είσαι και οικονομικά τακτοποιημένο. Οι 800 που είναι εκεί δεν έχουν αυτό το στοιχείο που λες? Οι 800 που είναι μέλη δεν έχουν αυτό το στοιχείο? Το έχουν, λέω.
Είναι το ένα ζητούμενο. Το άλλο ζητούμενο είναι να είσαι και οικονομικά τακτοποιημένος για να συμμετέχεις σε εκλογές. Ενήμερος, ναι. Είναι δύσκολες οι συγκυρίες. Είναι δύσκολες οι συγκυρίες για όλους. Μπορεί και αυτό το δεκάρικο να λείπει από κάποιους συνανθρώπους μας και είναι σεβαστό. Εμείς προσπαθούμε με τα δικά μας μέσα, με τις δικές μας δυνατότητες, λίγο από τις δράσεις που γίνονται, γιατί καλώς ή κακώς δεν μπορεί να λειτουργήσεις τμήματα και χωρίς να υπάρχει και κάποια οικονομική ενίσχυση. Ως οικονομική ενίσχυση, δεν απαιτούμε από κάποιον να πληρώσει. Βεβαίως, οικονομική ενίσχυση, το συλλογώ, γιατί είναι τόση μεγάλη δραστηριότητα που έχει. Από εκεί, έτσι κι αλλιώς, μπορεί να πληρωθούν κάποια έξοδα που ούτως ή άλλως προκύπτουν. Και να ξεκαθαρίσω, όπως ξέρεις, γιατί ασχολείσαι και εσύ με θέματα, τα πληρώνουμε σχεδόν όλα. Από τις παραχωρήσεις των αιθουσών, το ρεύμα στους χώρους που έχουμε, δεν έχουμε εμείς δωρεάν χώρο, έχουμε παραχώρηση μεν χώρου, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα πληρώνονται από τον Σύλλογο. Ναι, τα γνωρίζω. Βέβαια, τα γνωρίζω, όπως γνωρίζω, γιατί έχεις συμβάλει κι εσύ οικονομικά σε αυτό το. Που με λαχτάρα έτσι υπηρετείς εκεί το σύλλογο αυτών των κρασιατών, έχει συμβάλει εκτός από τον προσωπικό σου χρόνο και οικονομικά, και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά. Τα ξέρει και ο κόσμος. Όσοι ασχολούνται με κάτι δεν είναι μόνο η φιλοδοξία να είναι κάτι, συμβάλλουν έτσι κι αλλιώς με την ψυχή τους πάνω απ' όλα. Έτσι. Πίτα θα κόψετε, είναι όλες ακόμα έτσι. Πώς? Λέω πίτα του συλλόγου θα κόψετε, εύχομαι εκεί να πίτα είναι. Πίτα του συλλόγου, το αναγγείλω από τώρα, αν και είναι νωρίς, έχει προγραμματιστεί για 1η Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή. Καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι μέχρι τότε, θα το διευθυμίσουμε και αυτό. Αποστόλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και όποτε, ό,τι χρειαστείς, η εκπομπή μου είναι εδώ, στο πλευρό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα και πολύ χρόνο. Γεια σου, Αποστόλη, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.